Κοίσατε εκεί εδώ στην Ελευσίνα, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η σύσκεψη του Πρωθυπουργού με τους υπουργούς και με τους φορείς εδώ και με την αστυνομία και με την πυροσβεστική, ώστε να γίνει καταγραφή και η συζήτηση για το πώς θα γίνει αποκατάσταση των ζημιών και πώς πάνε τα πράγματα, ποια είναι η πορεία των πραγμάτων. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός περπάτησε στην παλιά εθνική οδό Αθηνών Φιβών και πραγματικά εικόνες που τους μεταφέρουν εδώ και συνάδελφοι είναι συγκλονιστικές, με τα αυτοκίνητα το ένα πάνω στο άλλο, τη λάσπη, τα εργοστάσια, τους ανθρώπους να προσπαθούν να καθαρίσουν. Και μαζί με την πυροσβεστική, υπήρχαν άνθρωποι της πυροσβεστικής που του εξηγούσαν ακριβώς πώς έγινε αυτή η βιβλική καταστροφή εδώ στην Δυτική Αττική. Όπως είπαμε, είναι σε εξέλιξη η σύσκεψη και περιμένουμε να δούμε τι θα υποθεί. Στην αρχή, πάντως, που ήμασταν μέσα, ο Πρωθυπουργός ζήτησε μια ταχύτερη καταγραφή των ζημιών, ώστε να γίνει και πιο γρήγορα η αποκατάσταση και να έρθουν και αποζημιώσεις. Μίλησε για ένα διαχρονικό πρόβλημα και για συσσωρευμένες παθογένειες. Από εκεί πέρα όμως, αυτό ήταν στην αρχή που πρέσαμε να πάρουμε κάποια πλάνα. Περιμένουμε να δούμε αν θα μας κάνει κάποια δήλωση μετά το τέλος της σύσκεψης. Ναι, και θα συναντούμε αν χρειαστεί. Το θέμα είναι να γίνουν άμεσα πράξη οι άμεσες δράσεις. Να εφαρμοστούν άμεσα δηλαδή αυτό που ζητούν όλοι και οι κάτοικοι. Να παγώσουν με τι άλλο τα υποχρεώσεις και τα χρέη των ανθρώπων, όχι μόνο των επαγγελματιών. Όλων. Όλων των κατοίκων που επλήγησαν. Έχουν ήδη πάντως γίνει κάποιες κινήσεις. Ναι. Για παράδειγμα, σήμερα η Eurobank έβγαλε ανακοίνωση, η τράπεζα, ότι παγώνει οφειλές και υποθέσεις. Ναι. Περιμένουμε για το Υπουργείο Οικονομικών να το κάνει σε ό,τι αφορά τα χρέη προς εφορία και δημόσια. Ναι, και δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια οικονομική ενίσχυση προς τους ανθρώπους που έχουν πληγεί, γιατί αυτό έχει συμβεί και την προηγούμενη.